Καλώ τώρα στο βήμα τον κύριο Νικόλαο Παπά, πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς, Προοδευτική Συμμαχία, για τη δική του ομιλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να καλωσορίσω στην αίθουσα τον κύριο Μητσοτάκη και να υπενθυμίσω σε όλους ότι η παρουσία του στη Βουλή δεν είναι μια χάρη προς την εθνική αντιπροσωπεία, αλλά βρίσκεται στον πυρήνα των καθηκόντων. Δεν θα αξιώσω όμως, και με αφορμή την αποχώρησή του, δεν θα αξιώσω μεγαλύτερο σεβασμό προς την εθνική αντιπροσωπεία από το επίπεδο αυτοσεβασμού που ο ίδιος διαφυλάσσει για τον εαυτό του. Το επίπεδο του αυτοσεβασμού, ο κύριος Μητσοτάκης και τον πύχη του αυτοσεβασμού τον βάζει κάθε μέρα πιο χαμηλά και καταφέρνει με επιτυχία να περνάει από κάτω, ας τον κρίνουν όλες τις φτέρυγες της Βουλής και ο ελληνικός λαός. Τον ακούσαμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν είχε να μας πει και να εξηγήσει ένα λόγο για τον οποίο η φωτιά στην Αττική έφτασε στον οικιστικό ιστό και το περιβόητο 112 ζητούσε από τους κατοίκους των Βρυλισσίων να εκενώσουν προς το Χαλάνδρι. Όλα πήγανε καλά από ό,τι καταλάβαμε. Υπήρχε συντονισμός, τα ρέματα είχαν καθαριστεί, ήταν επαρκή τα ενάρια μέσα, αλλά για κάποιο λόγο αυτή η πυρκαγιά ξέφυγε. Τα είχε λοιπόν όλα καλά καμωμένα ο κύριος Μητσοτάκης. Επίσης να πω ότι η σκέψη μας αυτή τη στιγμή είναι, διότι μάθαμε τελευταία στιγμή ότι υπάρχει και πυρκαγιά σε εξέλιξη πάλι στον αστικό ιστό στο Πέραμα. Επιχειρούν πυροσβέστες εκεί. Ελπίζουμε να μην δούμε καταστάσεις στις οποίες όλοι απευχόμαστε και να μην επαναληφθούν φαινόμενα τα οποία πολλαπλασιάζονται. Πολύ λυπάμαι που θα το πω με δική σας ευθύνη. Διότι, τι είπατε κύριε Υπουργέ? Πάρα πολύ ωραία. Χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Δεν θα απαλλαγούμε από αυτό το άγος και αυτό το όνειδος, διότι κατά τη διάρκεια και των δικών σας ημερών και του κυρίου Μητσοτάκη βεβαίως έχουν καεί 4 εκατομμύρια στρέμματα. Αλλά δεν τον ακούσαμε αυτόν τον αριθμό. Μας έκανε τον ψύχρεμο και τον συνενετικό κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για να εκτοξεύσει όχι σφοδρή κριτική και άδικη απλώς, ανίκια κριτική προς την αξιωματική αντιπολίτευση και τις άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης, ότι αυτά που θα πούμε είναι αποκοιήματα νοσηρής φαντασίας. Ποια είναι αποκοιήματα νοσηρής φαντασίας, κύριε Μητσοτάκη? Ότι καήκαν 4 εκατομμύρια στρέμματα στην Ελλάδα? Ότι έχει 3.500 κενά οργανικά η πυροσβεστική? Ότι τα οχήματα της πυροσβεστικής στη μεγάλη τους πλειοψηφία είναι 20 και 30 ετών? Ότι προσλάβατε υπαλλήλους στα δασαρχεία υποτίθεται για την αντιπυρική περίοδο και κάποιοι από αυτούς αναλάβανε υπηρεσία προχθές? Τι από αυτά είναι προϊόν φαντασίας? Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια πρόθεση να απαντήσει επί της ουσίας ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά εν πάση περιπτώσει αν όλα θεωρεί ότι λειτουργούν ρολόι, δεν νομίζω ότι είναι πιστικό αυτό για τον ελληνικό λαό που μας ακούει. Ακούσαμε να μας μιλάει και για το πρόγραμμα Αιγής. Οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί είναι δαπάνες συμβουλευτικής. Μας είπε ότι ελπίζει τα Καναντέρ να έρθουν το 2027 για να λάβουμε μέτρα πότε και να έχουμε επαρκή μέσα. Ή εκτός αν θεωρούμε ότι είναι απολύτως λογικό να πολλαπλασιάζονται τα ενοικιαζόμενα τυτικά μέσα και να επταπλασιάζονται οι δαπάνες για αυτά, όπως έχει ακριβώς επισυμβεί. Ακούσαμε και για τα air tractors από την Ισπανία, μάλιστα. Το ξέρατε ότι οι εταιρείες που τα νοικιάζουν και τα εμπορεύονται ελέγχονται για καρτέλες στη συγκεκριμένη χώρα? Σας απασχόλησε? Διότι ήμασταν έτοιμοι να τα αγοράσουμε κιόλας αυτά τα αεροσκάφη. Κάποιο σχόλιο προς τα εκεί θα έχουμε? Θα έχουμε μία απάντηση γιατί
Τα αεροσκάφη εναέριας επιτήρησης η Αυστρία τα αγόρασε με 1,5 εκατομμύριο ευρώ και η Ελλάδα με 8. Και αυτό είναι αποκοίημα νοσηρής φαντασίας της αντιπολίτευσης. Αναμένουμε με ενδιαφέρον την δευτερολογία του κύριου Μητσοτάκη. Πραγματικά ελπίζουμε να πάρουμε κάποιες απαντήσεις. Δεν είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι. Πραγματικά δεν περίμενα τέτοια προσπάθεια αποσιώπησης του τι πρέπει να γίνει. Και δυστυχώς πρέπει και εμείς να συνηθίσουμε να πορευόμαστε και να πολιτευόμαστε με αυτού του τύπου τις πολιτικές συμπεριφορές. Στην πολιτική προστασία λοιπόν χρειάζεται πρόληψη, πυρόσβεση και αποκατάσταση. Η πρόληψη και η αποκατάσταση είναι αρμοδιότητες της δασικής υπηρεσίας, η οποία πρέπει να ενισχυθεί. Και εσείς την έχετε ισοπεδώσει. Η πυρόσβεση είναι αρμοδιότητα της πυροσβεστικής. Και η πολιτική προστασία πρέπει να καλύπτει και την ενημέρωση και την αρρωγή και τις αποζημιώσεις και την δικτύωση. Πρέπει να εκπονηθούν και να εφαρμοστούν δασικές διαχειριστικές μελέτες και αντιπυρικά σχέδια. Να δημιουργηθούν έξυπνες δασικές υπηρεσίες. Να υλοποιήσουμε τη δασική στρατηγική και το πόρισμα Goldhammer που ολοκληρώθηκαν το 2019. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι δεν ισχύει αυτό που ισχυρίστηκε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι το δρομολογήσανε και το υλοποιούν. Να υλοποιήσουμε προγράμματα δασοπροστασίας. Να γίνουν αντιπυρικές ζώνες. Να γίνουν στοχευμένες παρεμβάσεις στη μεικτή ζώνη δάσους κατοικίας. Να στελεχωθεί η πυροσβεστική μας. Το προσωπικό έχει καταπονηθεί και εξαντλείται. Να ενισχυθεί η πυροσβεστική με εναέρια μέσα. Και εν πάση περιπτώσει, κάτι πρέπει να γίνει για να μην σταματούν πλέον οι πυρκαγιές στη θάλασσα και στο νικιστικό ιστό. Να γίνει και αποκατάσταση και προστασία των καμένων εκτάσεων. Διότι ξέρετε, στην Εύβοια κάηκαν 550.000 στρέμματα. Είχατε πει ότι θα αναδασωθούν 9.000 και καταλήξαμε να αναδασώνονται 1.500 στρέμματα. Είναι αυτό επαρκής αποκατάσταση? Κυρίες και κύριοι βουλευτές, με τις πολιτικές σας και τη στρατηγική σας επιλογή, η χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των πολλαπλών κρίσεων που υπάρχουν. Η κλιματική κρίση, η δημογραφική κρίση, η οικονομική κρίση θα οδηγήσουν την κοινωνία σε νέα πολλαπλά αδιέξοδα. Φανταστείτε, και εσείς κύριε Υπουργέ, με δική σας διακυβέρνηση, σε 10 χρόνια από τώρα, ανώμη γέννητο, τι θα συζητάμε σε αυτή την αίθουσα? Πόσα εκατομμύρια δασών θα έχουν καεί? Πόσες χαμένες ευκαιρίες θα έχουν περάσει για να ανασυγκροτηθεί η πολιτική προστασία? Ποιος θα είναι, βεβαίως, και ο συνολικός πληθυσμός της Ελλάδας, διότι ζούμε και μία δημογραφική κρίση, απέναντι στην οποία τίποτα δεν έχετε να πείτε. Στο 1/4 της ομιλίας του, το αρχικό, ο κύριος Μητσοτάκης μας εξήγησε ότι είναι εξωγενής παράγοντας η κλιματική κρίση. Μάλιστα, αποσυμπιέζεται τις συνέπειες, αμβλύνεται τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης με τις επιλογές σας? Ή μήπως σας φταίει η κλιματική κρίση που δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε ένα αντιπλημμυρικό έργο στη Θεσσαλία? Ούτε ένα αντιπλημμυρικό έργο. Είναι φυσικό φαινόμενο? Όχι. Είναι η δική σας αβολητηρία. Είναι η δική σας αδράνεια. Είναι η επιλογή η οποία οδήγησε στην καταδίκη του εκλεκτού σας Περιφερειάρχη για αυτές τις πολιτικές και για αυτές τις παραλήψεις. Χάθηκαν ζωές, εξοπλισμοί. Ο κόσμος έχασε το βιός του. Και κάθεται να κοιτάει μια κυβέρνηση να επέρεται ότι τα κάνει όλα σωστά, αλλά πρέπει λίγο και κάπου να βελτιώσει την ταχύτητα υλοποίησης αυτής της πολιτικής. Επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι βουλευτές, να συγχαρώ τον κύριο Πρόεδρο της Κυβερνήσεως
για το γεγονός ότι κατάφερε να μαντέψει ότι θα πρέπει να αναφερθούμε και σε άλλα ζητήματα στη σημερινή συζήτηση, αφού μας έκανε την τιμή να παρευρεθεί. Και έρχομαι στα ζητήματα της οικονομίας. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις παρεμβάσεις του και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την εβδομαδιαία ενημέρωση και όσα διατυπώνει σε άλλες δημόσιες παρεμβάσεις. Βαδίζουμε προς την ψήφιση ενός νέου προϋπολογισμού. Λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι ο προϋπολογισμός που θα έρθει σε λίγες εβδομάδες κάνει καλό στην τσέπη μας. Κάνει καλό στην τσέπη του ελληνικού λαού, υπό την προϋπόθεση, λέμε εμείς, ότι κάποιος είναι μέτοχος είτε σε εταιρεία ενέργειας είτε σε τράπεζα. Είτε διοικεί εταιρεία ενέργειας ή τράπεζα. Διότι του έχουμε νέα, η χώρα μας είναι τελευταία σε αγοραστική δύναμη. Λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι μειώνονται οι φόροι. Δεν μειώνονται οι φόροι. Το 2025 θα πληρώσουμε 2,5 δισεκατομμύρια περισσότερους φόρους, 1,5 δισεκατομμύριο περισσότερο ΦΠΑ και 1 δισεκατομμύριο περισσότερο φόρο εισοδήματος. Η μερίδα του λέοντος από αυτόν τον παραπάνω φόρο εισοδήματος θα είναι από το χαράτσι που επιβάλλατε στους μικρομεσαίους στο τέλος της περασμένης χρονιάς. Τα φορολογικά έσοδα από το 2021 έχουν αυξηθεί κατά 40%, ενώ τα έσοδα από ΦΠΑ κατά 50%. Ελπίζω αυτό να βοηθήσει τους συναδέλφους της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας να σταματήσουν να χρησιμοποιούν το επιχείρημα ότι μειώνονται οι φόροι. Οι φόροι δεν μειώνονται. Έχετε αφήσει την κρίση της ακρίβειας να πέσει στα κεφάλια των οικοκυριών και των μικρών επιχειρήσεων. Πρόκειται για μια στοχευμένη επιλογή, η οποία παρακάμπτει επιλογές άλλες, οι οποίες θα μπορούσαν να διευκολύνουν. Τα πλεονάσματα για την επόμενη χρονιά υπολογίζονται στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ και για τις χρονιές παρακάτω που περιγράφηκαν στο μεσοπρόθεσμο είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Επενδύσεις. Τελευταία έχουμε δει πολλαπλές δηλώσεις έπαρσης για το επίπεδο των επενδύσεων. Και βλέπετε ακόμα και στις εκθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος. Δεν είναι μόνο το ύψος των επενδύσεων το οποίο είναι χαμηλό και μας κατατάσσει στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ποσοστό των επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ. Είναι και η ποιότητά τους. Διότι οι μισές και πλέον από αυτές αφορούν μεταβιβάσεις ακινήτων και τις μεταβιβάσεις των μπουκέτων από τις τράπεζες προς τα funds. Αυτές δεν είναι επενδύσεις που αυξάνουν το παραγωγικό δυναμικό. Δεν είναι επενδύσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα της χώρας. Για να μην πω βέβαια, ως αντιπαράδειγμα, τα πανηγύρια που κάνατε όταν ευρέθη επενδυτής για την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Και εκεί έχουμε δικαστικές εξελίξεις πλέον. Μήπως να το σκεφτεί ο κύριος Μητσοτάκης να μας δώσει καμιά εξήγηση για το τι συνέβη και πού πήγε το πάρτι το οποίο είχατε οργανώσει για να μας πείτε ότι λύθηκε και το πρόβλημα των παραγωγών. Μιλάτε για τις εξαγωγές. 23 δις το εμπορικό έλλειμμα στο οκτάμηνο. Τι αποτυπώνει η μείωση των εξαγωγών, κυρίες και κύριοι? Χαμηλή και επιδεινούμενη ανταγωνιστικότητα. Και αυτό έχει αποτελέσματα και στα εισοδήματα και στην απασχόληση. Μιλάτε για αύξηση της απασχόλησης. Πρώτον, μετριέται η απασχόληση σε ένα διαρκώς μειούμενο εργατικό δυναμικό, διότι η χώρα μας αντιμετωπίζει την πληθυσμιακή γύρανση. Δεύτερον, είμαστε τελευταίοι στο επίπεδο απασχόλησης στην ΕΕ. Τρίτον, οι μισές θέσεις εργασίας οι οποίες δημιουργούνται είναι μερικής απασχόλησης. Και τέταρτον, και ακόμα χειρότερο βεβαίως, από το 2022 στο 2023 είχαμε αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων κατά 70%. Και αυτό φυσικό φαινόμενο, η κλιματική κρίση. Ή μήπως η απαξίωση της επιθεώρησης εργασίας. Ή μήπως οι υπερορίες. Αυτά είναι πολιτικές επιλογές. Και έχουν οδυνηρές πολιτικές συνέπειες, κύριοι. Και για αυτές σας καλούμε να δώσετε εξηγήσεις. Αλήθεια ένατη. Λέτε ότι νοικοκυρεύετε το δημόσιο χρέος. Το δημόσιο χρέος ρυθμίστηκε από τη δική μας διακυβέρνηση και εσείς το αυξήσατε κατά 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν νοικοκυρεύετε και στην αύξηση του δημοσίου χρέους απαντάτε με ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, με τελευταίο σύμπτωμα
το πακετάρισμα και το ξεπούλημα όλων των ακινήτων του δημοσίου. Και βεβαίως, κάτι το οποίο θα πρέπει επίσης να επισημανθεί, για πρώτη φορά θα έχουμε μετά από χρόνια και απόλυτη μείωση στη δαπάνη τη μισθολογική για το δημόσιο, ενώ το φέση του δημοσίου προς την αγορά έφτασε τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Υγεία. Σας καταθέσαμε επίκαιρη επερώτηση για το δράμα που βιώνουν οι πολίτες και έχετε δημιουργήσει με έναν προφανή στόχο, την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών της υγείας. Η Ελλάδα πάλι στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 35% των δαπανών να γίνονται από ιδιώτες, να είναι ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία. Και βεβαίως η περιβόητη ανάπτυξη. Η Ελλάδα δεν ζει κανένα αναπτυξιακό θαύμα, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα την περίοδο 19-23 είχε μέσο ρυθμό ανάπτυξης 1,5, αλλά και με βάση το μεσοπρόθεσμο που κατέθεσε η κυβέρνησή σας, θα επιστρέψει σε αυτούς τους ρυθμούς τα επόμενα χρόνια. Έχασε ευκαιρίες η Ελλάδα. Με τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τη χαλαρότητα τη δημοσιονομική θα μπορούσε να έχει κάνει πολλά περισσότερα. Και δεν σας έφταιγε βεβαίως καθόλου το διεθνές περιβάλλον. Μιλάτε για ανάπτυξη. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε ότι η πλειοψηφία των οικοκυριών βιώνει μία συνθήκη ύφεσης, μειωμένης δηλαδή δυνατότητας να έχει πρόσβαση σε αγαθά. Αυξάνεται το ποσοστό του πληθυσμού που είναι σε κίνδυνο φτώχειας και τα μισά νοικοκυριά στην Ελλάδα θέλουν το μισό του εισοδήματός τους για να καλύψουν τις ανάγκες της στέγασης και της θέρμανσης. Αυτή είναι η πολιτική σας. Είναι ή δεν είναι πολιτική επιλογή το γεγονός ότι 2,5 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης διατέθηκαν με συγκεκριμένο τρόπο για έργα ψηφιακής μετάβασης, ένα τρόπο που προκάλεσε την παρέμβαση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Οφείλεται σε κάποιο φυσικό φαινόμενο αυτό? Όχι. Οφείλεται στο γεγονός ότι πετάξατε στο καλάθι των αχρήστων την εθνική ψηφιακή στρατηγική, την οποία κληρονομήσατε από τη δική μας κυβέρνηση, και ανοίξατε ένα κανονικό πάρτι που αφορά εν προκειμένου την αγορά της ψηφιακής μετάβασης. Και ξέρετε, αυτή η παρέμβαση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως έχει και ένα κοινό, όπως έχω ξαναπεί από αυτό το βήμα, με ένα άλλο οδυνηρό συμβάν που αφορά την ψηφιακή πολιτική και ήταν η απειλή του να χαθούν χρήματα για την Ελλάδα, 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, τον καιρό που ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης. Προσέξτε. Και τότε ο Ιωάννης Χάν, αρμόδιος επίτροπος, έλεγε ότι αλλάξτε ρότα, φέρτε διαφάνεια, κάντε σχεδιασμό, διότι θα χάσετε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ για την ψηφιακή μετάβαση. Και ο του θαύματος, δεν νομίζω ότι είναι σύμπτωση, επί Πρωθυπουργίας Μητσοτάκη, η Ευρωπαία Εισαγγελέας έρχεται να κάνει έρευνα για τη διαχείριση των κονδυλίων της ψηφιακής μετάβασης. Επιμένουμε και θα επαναλαμβάνουμε κόντρα στην προσπάθεια λύθης και αναθεωρητισμού που κάνει η Νέα Δημοκρατία με ενορχιστρωτή τον κύριο Μητσοτάκη. Η χώρα πέρασε μεγάλες αναταραχές, τις οποίες, εάν κάποιος επιχειρήσει να τις περιοδολογήσει, θα δει ότι είχαμε από το 2010 μέχρι το 2014 την περίοδο της απόλυτης κατάρρευσης. Την τυπική χρεοκοπία το 2010 και μέχρι το 2014 την απώλεια του 25% του εθνικού εισοδήματος και την απώλεια 1 εκατομμυρίου θέσεων εργασίας. Η περίοδος 15-19 χαρακτηρίζεται από τη σταθεροποίηση της οικονομίας και την ανασυγκρότηση. 400.000 θέσεις εργασίας, ακόμα και σε συνθήκες εξωτερικού καταναγκασμού και μνημονίων, πλήρης πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Και αυτή η περίοδος ακολουθείται από το 19 και μετά
από μία ανεμική ανάπτυξη για λίγους. Η χώρα μας είναι 23η, 24η στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέσο όρο της ανάπτυξης και βεβαίως τελευταία στην αγοραστική δύναμη. Μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών μας δηλαδή έχει βιώσει ακριβώς αυτό που περιέγραψα πιο πριν, τη μείωση του βιωτικού του επίπεδου. Πώς απαντά η κυβέρνηση? Απαντά με νέες εκποιήσεις. Θέλει να σβήσει από τη μνήμη του λαού όλα όσα συνέβησαν, να επικεντρώσει τη συζήτηση στο πρώτο εξάμηνο του 2015 και κυρίως να πείσει τον ελληνικό λαό να μην ξανακοιτάξει προς τα αριστερά. Αλλά σας βεβαιώνουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι εδώ να υπενθυμίζει τις δικές σας επιλογές, τις δικές σας πολιτικές αμαρτίες και τα αδιέξοδα τα οποία έχετε παράγει. Δεν θα αφήσουμε αυτή την προσπάθεια αναθεωρητισμού να συγκροτήσει το αφήγημα του κόσμου προς το μέλλον. Έχετε πρόθεση τεράστιων ιδιωτικοποιήσεων και τα ακίνητα του Δημοσίου και βεβαίως είχατε και πρόθεση ιδιωτικοποίησης και του σιδηροδρόμου και της ΕΙΔΑΠ. Και στην ΕΙΔΑΠ σκοντάψατε επάνω στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου ο αγώνας των εργαζομένων, των δυνάμεων της αντιπολίτευσης, μπλόκαρε ένα απεχθές σχέδιο που όπου έχει εφαρμοστεί έχει προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα. Την ιδιωτικοποίηση των δικτύων ίδρυυσης και αποχέτευσης. Αυτό το σχέδιο έχει μπλοκαριστεί. Αλλά επειδή πηγαίνουμε προς τη διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, εμείς θέλουμε καθαρές κουβέντες. Ποια άρθρα σκοπεύετε να φέρετε προς αναθεώρηση? Μήπως σας ενοχλεί το άρθρο που προστατεύει το νερό ως δημόσιο αγαθό? Μήπως σας ενοχλεί το άρθρο που προστατεύει το απόρριτο των επικοινωνιών? Το άρθρο που διασφαλίζει την μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων? Ανοίξτε τα χαρτιά σας. Ανοίξτε τα χαρτιά σας για να καταλάβουμε και εμείς εάν θα αναζητήσετε συμμαχίες για τη συνταγματική αναθεώρηση προς τα δεξιά σας. Εάν θα χρειαστείτε αυτό που είπατε, παλικάρια της φακής, για να φτιάξετε συνταγματικές πλειοψηφίες αναθεώρησης προς τα δεξιά. Να ξέρουμε κι εμείς και ο ελληνικός λαός ποια είναι αυτή η πρόθεση την οποία έχετε και μια συζήτηση την οποία θέλετε, δεν θέλετε, δεν μπορείτε να αποφύγετε, κύριε Μητσοτάκη, όπως και να το κάνει κανείς, είναι η συζήτηση για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εμείς θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν άβατα στη δημοκρατία μας. Και έχει έρθει η ώρα για Πρόεδρο της Δημοκρατίας από την αριστερά ή την προοδευτική ευρύτερη παράταξη. Υπάρχουν προσωπικότητες, οι οποίες μέσα στην πορεία της κρίσης των τελευταίων ετών απέδειξαν με την πολιτεία τους ότι μπορούν να προστατέψουν την κοινωνία. Και αυτό είναι ένα ερώτημα και μία πρόκληση που αφορά όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. Δεν αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αλλά εμείς λέμε με τόλμη ότι ναι, έχει έρθει η ώρα για Πρόεδρο της Δημοκρατίας από την αριστερά ή την ευρύτερη προοδευτική παράταξη και βεβαίως αυτό υπό το φως και των εξελίξεων και την πείρα της ισορρευμένη ότι είναι πολύ καλύτερο για τη χώρα σε αυτές τις θέσεις να υπηρετούν άνθρωποι με πολύ μεγάλη εθνική πείρα. Θα είμαι σύντομος. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ας μην το χαλάσουμε αυτό. Αφού ξεκίνησε έτσι, ας το πάμε έτσι όλοι. Θα το τηρήσω. Λοιπόν, θέλουμε πάρα πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις για τις εξελίξεις στα εθνικά ζητήματα. Τι συζητιέται με την Τουρκία, για ποιες εξελίξεις μιλάει η τουρκική ηγεσία, πώς μπορούν τα ήρεμα νερά να είναι συμβατά με τη στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας, αν είναι το Κυπριακό στην κορυφή της ατζέντας και των προτεραιοτήτων μας, αν είναι η συμφωνία που κάναμε για την ΑΟΣ με την Κύπρο οριστική ή όχι, διότι και τέτοια υπονοούμενα ακούσαμε, και βεβαίως, εάν το επιτρέπει η ευγένεια του κύριου Μητσοτάκη, να μας ενημερώσει κιόλας για το τι έχει συζητήσει με τον Τούρκο Πρόεδρο και για το ποια θα είναι
η ατζέντα της συζήτησης του κύριου Γεραπετρίτη με τον κύριο Φιντάν. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι χρειάζεται να επικοινωνείτε με τους βουλευτές σας και να τους ενημερώνετε, αλλά νομίζω ότι είναι στον πυρήνα των υποχρεώσεών σας να ενημερώνετε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και πολύ περισσότερο την αξιωματική αντιπολίτευση. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ένα λεπτό μόνο, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι εδώ. Έχει αναπτύξει μια σειρά από κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες. Καταθέσαμε τροπολογία για την προστασία της πρώτης κατοικίας και των δανειοληπτών. Για ειδική συνεδρίαση των αρμόδιων επιτροπών για τις τραπεζικές χρεώσεις και τα μεγάλα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Δώστε μας σήμερα ημερομηνία, κύριε Μητσοτάκη. Καταθέσαμε επίκαιρη επερώτηση για την κατάρρευση της δημόσιας υγείας. Αυτή είναι η στρατηγική της αριστερής προγραμματικής αντιπολίτευσης απέναντι σε μια πολιτική ισοπαίδωσης και εκαθάρισης. Είναι μια πολιτική που πρέπει να συζητηθεί και να αντιπαρατεθεί με το προοδευτικό σχέδιο της ανόρθωσης της κοινωνίας, της αγοράς και της οικονομίας. Δεν μπορείτε και δεν πρέπει να κρύβεστε άλλο. Ελάτε να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Είναι η απέτηση του λαού. Η χώρα έχει ανάγκη μια προοδευτική αλλαγή. Ο προοδευτικός κόσμος δεν έχει ανάγκη από μεσίες, δεν προσδοκά κατακερματισμούς. Ζητά τόλμη και ειλικρίνεια. Υπερβάσεις κάθε κομματικής αυτάρκειας. Δεν ζητά εκ των υστέρων δικαίωση μιας σύμπλευσης με τη δεξιά. Αναζητά το πολιτικό μέτωπο που θα κερδίσει τη δεξιά. Όπως έγινε στη Γαλλία υπό την πίεση των γεγονότων και με ηγετικές πρωτοβουλίες. Σε αυτή την κατεύθυνση, μόνο ένας ισχυρός και ανασυγκροτημένος ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μπορεί να είναι ο καταλύτης. Για τη στήριξη της κοινωνίας, την ενίσχυση της οικονομίας, την προστασία της δημοκρατίας. Κύριε Μητσοτάκη, εσείς εγγυάστε την ανατροφοδότηση και τον πολλαπλασιασμό των κρίσεων, η προοδευτική παράταξη αριστερά μπορεί να εγγυηθεί την υπέρβασή τους. Και αυτό θα γίνει όταν ο λαός αναζητήσει τις λύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ.